στη Δράμα λειτουργούσαν κάποια τμήματα ΤΕΙ, παράρτημα του ΤΕΙ Καβάλας, και αυτά κλείνουν. Είναι ένα επιπρόσθετο κλίμα σε μια ήδη ταλαιπωρημένη περιοχή. Βλέπετε ότι αυτό είναι μια σωστή απόφαση, είναι μια ηλυμένη απόφαση? Όχι, η σωστή απόφαση δεν ήταν που ακολουθεί και αυτή η πολιτική, είτε για λόγους μικροπολιτικούς, είτε γιατί έπρεπε να κάνουμε κάποιους καθηγητές σε κάποια τμήματα τα οποία δεν είχαν ζήτηση από τους φοιτητές. Και αυτό προσμετρά. Δηλαδή δεν μπορεί στο Χάρβαρντ, ας πούμε, ή στην Οξφόρδη να στοιχίζει στο κράτος ο φοιτητής, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ και στο ΤΕΙ του Λασιθίου, για να μην πω, ας πούμε, σε μια άλλη περιοχή να στοιχίζει 3 φορές παραπάνω, όπως στα νοσοκομεία μας. Ναι, αλλά η αγορά του Λασιθίου ή της Δράμας εν προκειμένου στηρίζεται από αυτούς τους φοιτητές. Ναι, αλλά δεν μπορεί να κοιτάζουμε την αγορά, κοιτάζουμε την παιδεία πρώτα. Η παιδεία είναι για την παιδεία, δεν είναι για την αγορά. Mm-hmm. Αλλά όσο αφορά την αγορά τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι δομές των ΤΕΙ ιδιαιτέρως, αλλά και των πανεπιστημίων όπου υπάρχουν, να έχουν μια στροφή από το κέντρο στην περιφέρεια. Το αν πρέπει, ας πούμε, να συγχωνευτούν σχολές, πρέπει να συγχωνευτούν σχολές, λόγω των δεδομένων δεν μπορούμε να τις στηρίξουμε πια. Και γιατί έγιναν άναρχα και χωρίς σωστό προγραμματισμό. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει, και νομίζω ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί συζητιέται και από κόμματα και από φορείς και από περιφέρειες, είναι η στροφή να είναι από το κέντρο προς την περιφέρεια. Από το Ηράκλειο προς το Λασίθι, παραδείγματος χάρη, από την Αθήνα προς τη Βιωτία που κλείνει ολόκληρο πανεπιστήμιο εκεί, από τα κέντρα προς την περιφέρεια, από την Πάτρα προς τα νησιά. Δεν γίνεται όμως αυτό. Γίνεται σε κάποιες περιοχές, αλλά γίνεται τώρα συζήτηση, διαβούλευση γίνεται, και ελπίζω εκεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε και αυτό, θα στηρίξουμε εμείς πάντα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή θα εισηγηθείτε τα ΤΕΙ να παραπάνε στις περιφέρειες και όχι στα αστικά κέντρα? Ναι, υπάρχει αυτή η κίνηση και αυτό είναι. Αυτό είναι μια μορφή, ας πούμε, ενίσχυσης και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στα Αθηνά έγινε λίγο βιαστικά. Προφανώς έπρεπε να υπάρξει ένα μικρή αλλαγή, βεβαίως, στο χώρο ταξικό της ανώτατης εκπαίδευσης. Mm-hmm. Υπό τις σημερινές συνθήκες κάποιος εξορθολογισμός θα έπρεπε να γίνει. Αυτό όμως θα έπρεπε να ήταν προϊόν ενός σοβαρού διαλόγου ανάμεσα στο Υπουργείο και στους Πριτανίες και στις διοικήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να καταλήξουν ένα σύστημα το οποίο θα ήταν αξιόπιστο και θα είχαν συμφωνήσει οι εμπλεκόμενοι φορείς. Τώρα γίνεται, νομίζω, λίγο βιαστικά και θα έχει τρομερές παρενέργειες και μικρό όφελος. Είστε ακαδημαϊκός και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η γνώμη σας, και θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι τα πανεπιστήμια μπορούν να λειτουργήσουν στις περιφέρειες αποτελεσματικά, ή αν, γιατί το ζητούμενο εδώ δεν είναι τώρα, δεν κάνω ένα πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη, κάνω ένα πανεπιστήμιο για την παιδεία. Αν για την παιδεία θα έπρεπε να συρρυκνωθούν, να έχουμε συγχωνεύσεις πανεπιστημίων, συγχωνεύσεις σχολών? Νομίζω ότι τα περιφερειακά πανεπιστήμια, και σε περιφερειακό πανεπιστήμιο δουλεύω 23 χρόνια, νομίζω ότι κατά κανόνα απέδειξαν ότι μπορούν να είναι εξαιρετικά. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι εξαιρετικό και από ερευνητική σκοπιά και διδακτική. Εν τούτης, προφανώς η αιμονή που υπήρξε ότι πρέπει ένα πανεπιστήμιο να πηγαίνει σε πολλές πόλεις κλπ. Έχει δημιουργήσει προβλήματα, αυτό είναι δεδομένο. Η απάντηση είναι, λοιπόν, να λύσουμε τα προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όχι να δημιουργήσουμε νέα προβλήματα. Οπότε λέτε συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων για να λυθεί το πρόβλημα? Ακριβώς, και να δούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να γίνει ένας εξορθολογισμός, αλλά να είναι επιβεβλημένος και σωστός.